Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα από την Αγία Σοφιά μας, παρέα εδώ με το Στέλιο. Στέλιο, χρόνια πολλά κιόλας, ρε. Γιόρταζες. Και το άλλο team εδώ, που είτε σιδερώνουνε το πρώτο μάτι, είτε καλουπώνουνε το πρώτο μάτι, γιατί μέσα στη βδομάδα θα πέσει πλάκα. Πλάκα στο... Αύριο. Αύριο. Ήταν 7 η ώρα. 11 η ώρα ξεκινάμε τη μάχη. 11 η ώρα, παιδιά, ξεκινάμε τη μάχη. Εγώ θα έρθω αργάμιση στα τελειώματα της πλάκας να δούμε τι γίνεται και εκεί. Λοιπόν, βλέπετε τα καλύπια τα τεράστια. Τα παλικάρια να μάχονται δυναμικά. Να σου πω, εχθές ήταν εδώ πέρα μια τάβλα, μια σωλήνα τεράστια. Αυτή είναι, θα μπει και μέσα. Γιατί είναι αυτή η σωλήνα? Για να περάσει ο αγωγός, θα περάσει το νερό. Κάποιος αγωγός θα περάσει. Άρα, παιδιά, εδώ πατάει ο Στέλιος. Εδώ πατάει ο Στέλιος, είναι αγωγός. Τέτοιες πληροφορίες μακάρι να τις πάρω και στον Νότο να μας φύγει αυτή η έστω μικρή πιθανότητα από πού θα μπαίνουν τα λεωφορεία. Ναι, τώρα την είδα. Ναι, τώρα την είδα. Είναι μήκους 9 μέτρων, παιδιά, τόσος είναι εδώ πέρα ο δρόμος, 9 μέτρα. Και όσο πάει παρακάτω, μεγαλώνει. Για το παραπάνω δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν θα είναι πιο στενός ή πιο φαρδής. Λογικά είναι πιο φαρδής, με τα διστηρίγματα. Λοιπόν, τα μάτια είναι 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι το μείον ένα μάτι, γιατί το ένα μάτι. Το δεύτερο είναι με μπετόν. Το τρίτο φάνηκε το μπετό, βλέπουμε την ταράτσα του. Τέλεια. Το βλέπεις για το Μάη. Και το τέταρτο καλοπώνεται. Εσύ είσαι Πελοποννήσιος, είσαι Πελοποννήσιος. Όχι, Βρετάνος, Καρπενής. Βρετανία, ωραία βουνά έχει εκεί. Και έχει μόνο βουνά μάλλον. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε τελειώσει και το επόμενο που είναι ρυθμένο να τη στήριξη. Α, το... Τα τέσσερα μάτια δηλαδή. Δηλαδή αυτά τα τέσσερα και άλλα τέσσερα, ναι, μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι. Θα έχει βγει δηλαδή μέσα μέχρι το... Ακριβώς στη γέφυρα. Περίμενε, εκεί που είναι η πόρτα. Η πόρτα, ναι. Η διπλή πόρτα, έτσι. Ναι. Μήπως ξέρεις εσύ, εφόσον σε βλέπω δυνατό, λίτη προβλημάτων, πού θα μπαίνουν τα πούλμαν? Ναι, πού? Από κάτω-κάτω ή εκεί που είναι η πόρτα? Εκεί που είναι η πόρτα, είσαι βέβαιος? Έτσι είπανε. Τώρα έτσι δεν είπανε, άσε Βρετάνα. Με το είπανε μέχρι εδώ. Ερώτημα. Γιατί όλοι οι χτιστάδες, οι σκαφτιάδες, οι πλακατζίδες, εσείς που ρίχνετε τα σίδερα, έχετε ένα τσιγάρο στο στόμα μόνιμα? Για να σου φεύγει η κούραση. Για να σου φεύγει η κούραση. Ναι, ναι. Για το φεύγει η κούραση. Και αυτό το κάνω, ναι. Με την κούραση. Να δω και... Έλα, πες το! Πες το, ρε, τι λέει αυτός. Τι λέει. Τον παίρνω. Ποιος? Έχει ένα τσιγάρο μόνιμα στο στόμα, λέει. Ναι. Γιατί να κάνουμε, ναι, ο νέο παιδί είναι. Φεύγει η κούραση δηλαδή, ε. Ναι, φεύγει η κούραση, ναι. Στέλιο, μόνο στο τηλέφωνο σε βλέπω. Κάνα σύντρο δεν πιάνεις. Για δουλειά μιλάει. Για δουλειά μιλάει. Τι για άλλη δουλειά έχει αυτή? Για να φέρει τα σύντρα για την επόμενη. Α, είναι. Στέλιο, είσαι επικεφαλής εδώ? Ναι, στα σύντρα. Ο σιδεράς δηλαδή της Ποκιοποίησης, έτσι. Πείτε το εταιρεία, να διαφημίσουμε. Κανέλος. Κανέλος, εταιρεία. Κωνσταντίνος Κανέλος. Κωνσταντίνος Κανέλος είναι η εταιρεία σου. Ναι. Σίδερα, έτσι. Κωνσταντίνος Κανέλος. Τα καλύπια πιανού. Κρόσδεκ ΕΠΕ. Ποιος? Κρόσδεκ. Κρόσδεκ Μακεμπέ. Κρόσδεκ ΕΠΕ. Κρόσδεκ. Πείτε κανένα ελληνικό όνομα, ρε, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κανέλος. Ελληνικά γράφεται. Κρόσδεκ ελληνικά. Α, Κρόσδεκ και ελληνικά γράφεται. Ελληνικά, ναι. Μια χαρά. Δηλαδή βλέπεις να βγει μέχρι την πόρτα, εισόδου του αυτοκινήτου μέχρι και τα Χριστούγεννα. Ναι, τόσο γρήγορο. Σε ένα μήνα, τέσσερα μάτια. Άνετα. Πόσα κυβικά παίρνει το κάθε μάτι, 300? Α, αναλόγως.
Αυτό εδώ πέρα που είναι ένα μέτρο. 220. 220. Για 8 η κάθε βαρέλα. Βάλε πόσες βαρέλες θα έρθουν αύριο. Να σου πω και σε κάθε μάτι που γίνεται, οι από κάτω σκαλοσιές στο μήνα βγαίνουνε για να δουλέψετε κάτω. 25 μέρες. 25 μέρες, έτσι. Και μετά δουλεύουμε κανονικά από κάτω. Ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο, το από κάτω, έτσι. Ναι, ναι. Το δύσκολο είναι το από κάτω. Κιτρινό μαύρο αητό. Πάρε τη φίτσα εκεί και σαλάγα τα πρόβατα. Έτσι λέει. Ε? Κιτρινό μαύρο αητό. Ναι, ναι, ναι. Το κανάλι έτσι λέγεται. Κιτρινό μαύρο αητό. Ναι, ναι. Στον τζάμπα. Ναι, ναι. Θα γίνω με καλό καναλάκι τώρα, κάτσε. CNN. Τώρα που κόψατε από εκεί την είσοδο. Πω, πω, φίλε. Για δώσ' άλλη μία, Μπέν, δώσ' άλλη μία. Δώσου. Δεν λιγάει αυτό, ρε. Με τίποτα δεν λιγάει. Δεν λιγάει. Μου λέει, μου κάνεις πλάκα τώρα. Έλα ρε παικτούρα! Πού είσαι ρε παικτούρα! Παικταρά μου! Στέλιο τον είδες! Λίγα και ρε το σίδερο! Αυτό είναι τριαντάρι δεν είναι! Ε! Τριανταδιάρι είναι! Το λιγάς! Το λιγάς! Κάνεις και με το τσιγάρο στο κερί! 34 χρονών παιδί δεν το λιγάει! Και με το τσιγάρο στο κερί! Ωραία λυπάμαι την γυναίκα που σε έχει! Θα την έχεις κάνει άλογο! Πάμε τώρα βγαίνει δουλειά να κάνει τίποτα! Τίποτα, λόγω κορονοϊού. Μόνο Στέλιο κάνει, μόνο Στέλιο. Στέλιο, βαρά τίποτα. Στέλιο, βαρά τίποτα. Ό,τι μπορείς, ε. Το κομπρεσέρι δουλεύει τώρα, βαράει τα αντιστηρίγματα. Βαράει στην υπόγεια γέφυρα, θα γίνει και στις πόρτες. Έχει ξεκινήσει και σκάβο. Όταν λες γέφυρα εννοείς η υπογειοποίηση, όπως και αυτό εδώ, όχι κάτι άλλο. Στην είσοδο που πεθαίνει. Στην είσοδο, γιατί το λες γέφυρα. Γιατί γέφυρα θα γίνει, αφού είναι κάτω, μετά σηκώνεται και γέφυρα, πάλι. Κάποια γέφυρα, μάλιστα. Κρατήσουμε αυτό, το γεωφύρι. Λοιπόν παιδιά, αυτά γίνονται στα της υπογειοποίησης. Ευχαριστούμε Στελάρα! Να είσαι καλά ρε, πάντα καλές δουλειές. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Τι καλό βράδυ ρε, εντάξει επειδή είναι τώρα 4 η ώρα είναι βράδυ. Πάμε. Καλό απόγευμα, ναι. Πάμε, παιδιά, συνεχίζουμε να δείξουμε τα ανατολικά τμήματα στο βίντεο το πρώτο. Καθώς βλέπετε και εδώ πέρα την υπογειοποίηση στο εύρος της και στο μήκος της, μήκος και πλάτος, στα τελευταία κυπαρίσια, έτσι, είναι και το τέλος περίπου. Συζήτηση με σχολείο στη ΔΕΗ. Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα? Τρίτη. Τρίτη 2 του μήνα. 2. Έλα παικτούρα μου! Έλα μόλι παικτούρα! Μέχρι όλα! Τι λέει, τι κάνεις πάνω? Τι βάζεις εσύ τώρα πάνω? Με ρωτάνε τα παιδιά στο κανάλι. Πότε τελειώνουν αυτές οι κυψάνιδες? Σε δύο μήνες οι κυψάνιδες, Πόρε μάνα! Εντάξει ρε, γεια σας και γεια σας παιδιά. Ναι ρε, να είστε καλά. Και εδώ ο Σοκράτης με τον Άλωνα. Έλα Σοκράτη. Πάμε να δούμε. Τι γίνεται τώρα προς τα πάνω. Είπαμε εδώ πέρα θα μπουν 4 ασανσέρ από τον κύριο Βαλσαμίδη. 2 VIP και 2 τον Αμέα. Στην ανατολική πλευρά, δύο τεράστια θα μπουν στα μουσεία μας, 6 και ένα των δημοσιογράφων, 7. Και 3 είναι σε αναμονή να μπουν στα δυτικά τμήματα του γηπέδου, που υπάρχουν οι βάσεις για να γίνουν. Αν ο πρόεδρος τα θελήσει, θα τα φτιάξει. Αν δεν τα θελήσει, μας κόβουν χώρο κτλ. Δεν θα τα βάλουμε. Αυτά εκμίεσα από τις πληροφορίες των διαβατάρικων πουλιών. Τώρα η πληροφορία η μεγάλη
μου έχει υποσχεθεί το ένα μεγάλο κεφάλι που διαβάζει και τα σχέδια και ξέρει πώς θα γίνει η υπογειοποίηση. Μεγαλομηχανικός. Από πού θα μπαίνουν τα πούλμαν για να μου φύγει και εμένα αυτή η τρελή ιδέα που έχω. Η παλαβή ιδέα, όπως κατάλαβα, γιατί τα μηνύματά σας, τα οποία τα άφησα όλα, παιδιά, έτσι, εγώ δεν σβήνω μηνύματα πλέον, τίποτα. Γράφτε ό,τι θέλετε. Ήτανε κατά ημού. Αλλά όχι ότι είμαι και εγωιστής. Αν είναι λάθος, μα το παραδεκτώ. Και σαν του μάγκα, το παραδέχτηκα. Εδώ τι λέει, ακουαζέρο. Νερό μηδέν. Ακουαζέρο. Τι είναι αυτά τώρα αυτά. Είναι μια εταιρεία settings. Πού είσαι ρε παιχτούρα. Καλά. Πάνω με ντίζες. Αλλά αυτοί τι πολεμάνε τώρα. Τα μαστόρια, τι μπορεί να φτιάχνουν τώρα εδώ. Θα δώσω κάμερα. Θα δώσω κάμερα να μπουνε. Βλέπουμε εδώ πέρα, σαν αυτή τη, σαν μια πόρτα είναι. Πήγε σε πιο ψηλά επίπεδα. Αυτό που βλέπετε εδώ, παιδιά, το κάθετο, είναι που κλείνει το κλιμακοστάσιο. Ναι, δεν το είχα ξαναδεί έτσι. Είναι μια νέα εταιρεία τώρα που μπήκε μέσα στα έργα με τις τσιμέντο, αυτό που είπε. Όποιος κατάλαβε, παιδιά, ας διαφωτίσει και εμένα. Αυτό το παγωμένο εδώ πέρα, μεσημεριανό της Τρίτης, Τρίτη 2 του Δεκέμβρη. Πολύ κρύο, παιδιά. Λοιπόν, με αυτό κλείνεται από το βίντεο, Τίγκα ΑΕΚ. Συνεχίζουμε δυναμικά από το υπόλοιπο γήπεδο, βορρά, δύση και νότο. Να είστε όλοι καλά, παιδιά.